Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα μαγειρεύουμε με υπεραγορές Παπαντονίου διαλεκτές συνταγές από τις υπεραγορές Παπαντονίου. Φτιάχνουμε παέγια βαλεθιάνα με κοτόπουλο και θαλασσινά. Για την παέγια θα χρειαστούμε έναν τηγάνι όπως αυτό, μεγάλο, γιατί παραδοσιακά η παέγια είναι σερβίρεται σε τηγάνι. Παίρνουμε το κρεμμύδι, το ψιλοκόβουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από τις υπεραγορές Παπαντονίου. Διαλεκτό. Και αφού το τηγάνι είναι ζεστό, ρίχνουμε μέσα το κρεμμύδι. Θα πάρουμε μια σκελίδα σκόρδο, να τη σπάσουμε. Παίρνουμε το σκόρδο, το ρίχνουμε μέσα, ανακατεύουμε κίτρινο πιπέρι, κόκκινο πιπέρι, πράσινη πιπέρια. Ρίχνουμε και αυτά στο τηγάνι. Σκόνη σαφράν, τούρμερι, κουμάδια λεχτών από τις υπεραγορές Παπαντονίου. Ανακατεύουμε και συνεχίζουμε. Κοτόπουλο. Μυρί, χωρίς κόκκαλο, από τις υπεραγορές Παπαντονίου. Χρησιμοποιώ χωρίς κόκκαλο κοτόπουλο για να ψηθεί πιο γρήγορα το κοτόπουλο μας. Θα χρησιμοποιήσουμε μπουκόβο και θα σβήσω με διαλεκτό ίνο από τις υπεραγορές Παπαντονίου. Λευκό κρασί. Και μέχρι να ελαττωθεί θα προσθέσουμε μια κονσέρβα διαλεκτή ψιλοκομμένη ντομάτα από τις υπεραγορές Παπαντονίου. Και είναι ώρα για να προσθέσουμε ρύζι διαλεκτό. Θα χρησιμοποιήσω αρμπόριο από τις υπεραγορές Παπαντονίου. Θα ανακατέψω και θα προσθέσω νερό ή αν θέλετε ζωμό. Αφού η παέγια μας ψήνεται, θα πάρουμε τσορίθο και θα το κόψουμε σε λεπτές φέτες να προσθέσουμε μέσα. Θα χρησιμοποιήσουμε διαλεκτό γαρίδες 16-20 και θα βάλουμε τις γαρίδες έτσι από πάνω. Και επίσης θα βάλουμε και διαλεκτό μύδια από τις υπεραγορές Παπαντονίου. Είναι προβρασμένα, καθαρισμένα και πλυμμένα. Θα κάνουμε τελευταία μας βήματα να δώσουμε και γεύση. Μαϊτανό ψιλοκομμένο. Βάζουμε έτσι από πάνω μαϊτανό ψιλοκομμένο. Ντοματίνια στα 4. Σε διάφορα μέρη να δώσει και γεύση. Θα βάλουμε λίγο λεμόνι έτσι από πάνω. Έξτρα παρθένων ελαιόλαδο. Διαλεκτών από τις υπεραγορές Παπαντονίου. Φυσικό θαλασσινό αλάτι διαλεκτό, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Πάμε να δοκιμάσουμε τι έχουμε φτιάξει. Θα δοκιμάσω λίγο ριζάκι πρώτα. Πολύ ωραίο, γευστικό. Έχει πάρει όλη τη γεύση από τα κοτόπουλα, από τα θαλασσινά. Θα δοκιμάσω και ένα μύδι. Τρελαίνομαι. Πάρα πολύ ωραίο. Δείτε αυτή τη συνταγή αλλά και άλλες συνταγές που έχουμε φτιάξει με τις υπεραγορές Παπαντονίου στο site των υπεραγορών Παπαντονίου αλλά και στα δικά μου social media. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε σύντομα.